Υπόθεση με το δικηγόρο Λίτρα και τον άγριο ξυλοδαρμό της σύζυγου του, όπου φαίνεται ότι υπάρχει και μία εντός εισαγωγικών επιπλοκή. Η ηγεσία του Αριουπάγου ελέγχει πειθαρχικά ανακριτή και εισαγγελέα για το γεγονός ότι δεν προφυλακίστηκε. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο. Καρχάς, πραγματικά συμπάσχω με τη γυναίκα και αισθάνομαι ντροπή που αυτό έχει πλέον γίνει κάτι το οποίο το έχει συνηθίσει η κοινωνία μας. Όλη η έμφυλη βία, οι γυναικοκτονίες δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι το ίδιο σε άλλες χώρες. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αυτή η συγκεκριμένη απονομή δικαιοσύνης στην οποία αναφέρεστε, δεν θέλω να σχολιάσω γενικά για όλη τη δικαιοσύνη, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση, κατά την άποψή μου, πρόκειται για άλλη μία υπόθεση που είναι ντροπή αυτή η έκβαση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετική απονομή δικαιοσύνη για τους επώνυμους και διαφορετική για τους ανώνυμους. Αυτό δεν είναι οι ποιότερες δημοκρατίες που μας αξίζει. Χαίρομαι που ο Άριος Πάγος κινείται και σίγουρα οι ποινές πρέπει να είναι αυστηρότατες. Πρέπει, λέτε, ίσως να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο, να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση για αυστηρότερες ποινές. Είναι προφανώς πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές στην έμφυλη βία και μην ξεχνάμε ότι στο ζήτημα των γυναικοκτονιών ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση στην οποία δεν ενστερνίζεται η κυβέρνηση. Αλλά πέρα από αυτό, πραγματικά στο θέμα της πρόληψης και στο πώς οι γυναίκες θα αισθάνονται ασφαλείς πλέον στην κοινωνία μας, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς κάναμε μια εκδήλωση, μάλλον η κυρία Μπεκατόρο, η υποψήφια ευρωβουλεύτριά μας, είχε κάνει μια εκδήλωση για αυτό το ζήτημα και πραγματικά συνάντησα γυναίκες που είχαν παιδιά που έχουν σκοτωθεί από τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους. Είναι αφημένες οι οικογένειες στην μοίρα τους αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά, δηλαδή, πρέπει οι ίδιες οι οικογένειες των θυμάτων να πληρώνουν τα παράβολα. Μάλιστα. Απέναντι στους θύτες. Λοιπόν, και σύν ότι δεν υπάρχει καμία παροχή από την πολιτεία για ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Έχουμε γίνει μια ανάλγητη κοινωνία. Εγώ τα έλεγα αυτό και προεκλογικά για τις πολιτικές ακρίβειας και για την δημόσια υγεία που δεν έχουμε και ούτω καθεξής. Πρέπει να έχουμε συνέστηση, αρχίζοντας από τους θεσμούς μας. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι τις τελευταίες μέρες πυκνή, καύσωνας στην κεντροαριστερά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ξεκινώ με την πρόταση που έκανε σήμερα ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο τομεάρχης οικονομικών, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Νίκος Παπάς. Προτείνει να υπάρξει κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, αφού προηγουμένως στηθούν κάλπες για να αποφασίσουν οι πολίτες ποιος θα είναι ο κοινός υποψήφιος πρωθυπουργός, ο επικεφαλής αυτού του ψηφοδελτίου. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούσατε αυτή την πρόταση, αν είναι εφικτή, αν σας απασχολεί ο εκλογικός νόμος, ο οποίος δεν δίνει τον πόνους σε συνεργασίες κομμάτων, και αν επιμένετε ότι εσείς στην περίπτωση αυτή θα είστε υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής του κοινού υποψηφίου πρωθυπουργού σε ένα τέτοιο σχήμα. Λοιπόν, επειδή πάντα απαντώ νομίζω ξεκάθαρα και ξαφνιάζεται καμιά φορά ο τηλεθεατής, ο πολίτης που με συναντά, που ακούει ναι και όχι μονολεκτικά, σας λέω μονολεκτικά ότι εάν η κοινωνία θελήσει αυτό να είναι το νέο κυβερνών σχήμα της χώρας μας, προφανώς θα θέσω υποψηφιότητα για να εκλεγώ από την βάση, διότι δεν πιστεύω σε συμφωνίες κορυφής. Πιστεύω στην λαϊκή νομιμοποίηση. Εξάλλου αυτό είναι και το κύριο καύσιμο το οποίο είχα τους τελευταίους μήνες για να αντέξω την εσωκομματική αμφισβήτηση που δέχτηκα. Ήταν η νομιμοποίηση από την βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, είστε υποψήφιος ακόμη και αν είναι υποψήφιος ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Το ρωτώ. Ναι. Θα είστε υποψήφιος ακόμη και αν είναι υποψήφιος. Ναι. Το λέτε πολύ αποφασιστικά. Μα δεν είναι, κοιτάξτε, εάν εστάλει ένα μήνυμα στις ευρωεκλογές, και να κάνουμε μία παρένθεση, ήταν ευρωεκλογές με τεράστια αποχή.
Τεράστια. Κοιτούσα τα πώς. Αλλά είναι και πιο χαλαρές εκλογές. Είναι εκλογές που συνήθως ευνοούν την ψήφο διαμαρτυρίας και επομένως την αντιπολίτευση. Ναι. Δεν κάνατε ένα σκορ δυνατό. Κάνατε, νομίζω όλοι... κάνατε περίπου ένα 15%, 14,8%. Κοιτάξτε, εμείς 15% συν τη διάσπαση, συν την... Τρεις μονάδες κάτω από το ποσοστό για το οποίο παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το ποσοστό το οποίο πήρε το κόμμα πέρυσι, εάν αθροίσει κανείς την διάσπαση, είναι πάνω κάτω το ίδιο. Άρα το γεγονός ότι αυτή τη φορά εμείς θέσαμε την ατζέντα και στην ακρίβεια και στη φορολογία και με την ευρωδιακή ρήξή μας και καταφέραμε να ρίξουμε το 41 στο 28 και αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Δεν είναι όλα σε ένα κενό αέρος, εντάξει, υπάρχει ένα πλαίσιο. Εμείς λοιπόν κρατηθήκαμε πάνω κάτω στα ίδια συνολικά ως ο ιστορικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που κατέρευσε. Μέσα σε μια Ευρώπη που έχει ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς. Και μέσα στην Ελλάδα έχουμε τεράστια αποχή. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στο να χτίσουμε συμμαχίες. Ήταν επιτυχία το αποτέλεσμα αυτό. Θέλω να πω, δεν πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, και το λέω γιατί βλέπω ότι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ δίπλα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει και μια μικρή ποσοστή αύξηση, κοντά στη μονάδα, παρόλα αυτά βλέπετε ότι εκεί έχει τεθεί θέμα ηγεσίας, έχει υπάρχουν δηλώσεις αμφισβήτησης του αρχηγού. Θα σας πω πώς εκλαμβάνω γενικά το όλο αποτέλεσμα. Εσείς γιατί αντιμετωπίζετε ως επιτυχία ένα αποτέλεσμα που αντικειμενικά δεν είναι καλό. Είναι πολύ μέτριο αποτέλεσμα. Είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, πρώτον. Δεύτερον, εάν συλλογιστεί κανείς ότι είχαμε όλο το σύστημα και το ΠΑΣΟΚ εναντίον μας και το κόμμα, το μόρφωμα τέλος πάντων, το οποίο διασπάστηκε να αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και φυσικά λέτε όλοι. Γιατί δεν είναι κόμμα. Λέτε μόρφωμα τη Νέα Αριστερά. Αυτό είναι. Αυτό είναι ένα όρο που έχουμε συνηθίσει να τον χρησιμοποιούμε για ακραίες ακροδεξιές. Όταν προκαλεί μια διάσπαση χωρίς ιδεολογικό διακύβευμα και λες ότι έδρασε νίκο στην αριστερά, αλλά κρατάς το μισθό σου. Προφανώς αυτό κύριο δεν είναι. Χαρίτση, εγώ τον είδα σήμερα. Ναι. Στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και μου κάνει εντύπωση ότι εσείς από την άλλη πλευρά, στο σχέδιο που εμφανίζεται για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, εξαιρείτε την Νέα Αριστερά. Την αφήνετε απέξω. Ενώ δέχεστε ακόμη και την πλεύση ελευθερίας, και λέω ακόμη και την πλεύση ελευθερίας, γιατί η πλεύση ελευθερίας αντιπολιτεύθηκε με πολύ υψηλούς τόνους την κυβέρνηση Τσίπρα. Ναι, όντως, αλλά η κυρία Ξεντοπούλου έφυγε για ιδεολογικούς λόγους. Άρα λοιπόν ήταν μια πολύ πιο τίμια αποχώρηση από ότι αυτό το οποίο έγινε τους περασμένους μήνες. Πρώτον και δεύτερον, να θυμίσω ότι η κυρία Ξεντοπούλου έχει εργαστεί αρκετά σκληρά και για το θέμα των Τεμπών, όπου έχει παράσχει πολύ δυνατή εκπροσώπηση και κοινοβουλευτικά και στην κυρία Καριστιανού. Και δεύτερον, έχει εργαστεί επίσης με πολύ μεγάλη προσήλωση στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το οποίο είναι σημαντικό για μένα και για οικογενειακούς λόγους. Πέρα από τους ηθικούς λόγους, διότι σε όλη τη χώρα έχουμε μνημεία για τα αντίπεινα των Γερμανών. Επομένως, ότι σας είναι πιο εύκολο πολιτικά να συνεργαστείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και είναι και το μόνο κόμμα στη Βουλή. Παρά με τους πρώην συντρόφους σας. Είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα στην Νέα Αριστερά. Και όπως είδατε, δεν έχει απήχηση στην κοινωνία, ενώ συγχρόνως η κυρία Κωνσταντοπούλου κατάφερε να εκλέξει και βουλευτές και μία ευρωβουλευτρία. Λοιπόν, άρα το ζήτημα του τι χρειάζεται η κοινωνία, αυτό έχει σχέση και με το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και στον κόσμο που απήχε, πρέπει η κοινωνία να μας δείξει τον δρόμο. Είναι ξεκάθαρο ότι και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Ναι, να την τελειώσετε. Ωραία. Αλλά μετά θέλω να μου πείτε πώς θα συνεργαστείτε με τον Ανδρουλάκη. Ωραία. Μετά από όσα έχετε πει ο ένας για τον άλλον σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Πόση ώρα έχετε. Μέχρι και εκβιαζόμενο τον είπατε. Έχουμε και απέναντι ποδόσφαιρο, κύριε νομίζω πρόεδρε, θα χάσουμε. Τον είπατε εκβιαζόμενο. Ωραία. Πώς θα συνεργαστείτε μαζί του. Λοιπόν. Και δεν μιλώ μέχρι να ολοκληρώσετε την απάντηση. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, προφανώς υπάρχει μια ιστορία εκεί πέρα που αρχίζει με το πρώτο μνημόνιο και δεν μπορεί μια τέτοια συνέρεση ή ένα τέτοιο σχήμα συνδυασμού να προκύψει χωρίς να αναλογιστεί κανείς τα βαριά λόγια τα οποία επόθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΑΣΟΚ και αντιστρόφως
και συγχρόνως από τον κομματικό εταίρο που είχε, τον κυβερνητικό εταίρο που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος είχε εκφραστεί με σκληρά λόγια για το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, πριν πάμε, αυτό το που λέμε για το κάρο και το άλογο, εντάξει, μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Όντως πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία προγραμματικής σύγκλησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίο αναφερθήκατε, παρακολούθησα την συνέντευξή του καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο. Έχω σημειώσει εδώ, είπε, όταν ρωτήθηκε για την πρότασή σας για κοινοβουλευτική συμπόρευση σε κάποια σχέδια νόμου, είπε, θέλουμε λογικές προοδευτικές κινήσεις που θα επισημαίνουν τα ελλείμματα της κυβέρνησης. Το άφησε ανοιχτό. Ωραία. Άρα λοιπόν, και τι ήταν μας λέει, εάν συμφωνεί με την έκτακτη εισφορά. Έπαψε να είναι εκβιαζόμενος πλέον. Εντάξτε, αυτό το οποίο είχα πει τότε αναφερόταν στην άνευρη, κατά γνώμη μου, αντίδρασή του όσον αφορά στον Πρωθυπουργό που ήταν πολιτικός προστάμενος της ΕΕΠ. Θα σας πω και με μια διάθεση αυτοκριτικής ότι δεν ξέρω ψυχολογικά κάποιος πώς είναι όταν ξέρει ότι ένα σύστημα τον παρακολουθεί. Και στο τέλος της ημέρας, και εγώ έχω αναδείξει το θέμα. Επομένως, λέτε ότι μπορεί να ήταν. Να τελειώσω λίγο. Και εγώ έχω αναδείξει το θέμα. Μπορεί να ήταν μια φραστική υπερβολή αυτό. Ίσως να ήταν, αλλά εγώ έχω υπάρξει ξεκάθαρο στη θέση του. Θα ήμουν πολύ πιο επιθετικός νομικά ενάντια στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά πέρα από αυτό, να είμαι ξεκάθαρος και πάλι. Είμαι με το θύμα, όχι με τον θήτη. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το θύμα. Ο θήτης είναι το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός και ο ανιψιός του. Οι οποίοι οργάνωσαν ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Τώρα, αυτή η υπόθεση, πού είναι στον Αεροπάγο, επιτέλους. Δεν μου είπατε πώς ακούσατε. Μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την υπόθεση. 93 στόχοι ήταν που δόθηκαν από την αρμόδια αρχή στη δικαιοσύνη. Τι γίνεται. Πείτε τόσο μου καιρό παρακαλώ. Χρειαζόμαστε για να δούμε αν 93 στόχοι του Πρέδρου συμπίπτουν με την ΕΕΠ. Κύριε Πρόεδρε, η λύση είναι αυτό που προτείνει ο Νίκος Παπάς. Δηλαδή, διατηρούν την αυτοτέλειά τους τα δύο κόμματα και φτιάχνουν από κοινού ένα ψηφοδέλτιο με έναν υποψήφιο πρωθυπουργό που θα τον έχει ψηφίσει η βάση και των δύο κομμάτων και προχωρούν στις εκλογές. Λοιπόν, ή η λύση είναι να ανοίξει ο διάλογος για να υπάρξει μια μεγάλη, ευρεία δημοκρατική παράταξη, όπως ήταν κάποτε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 και του 90. Η λύση πρώτα απ' όλα είναι να συνεργαστούμε εκεί που αλλάζουμε τις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Υπάρχουν δύο πεδία. Το κοινοβουλευτικό. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ακριβώς, όπως το είχα πει στην ομιλία μου. Και το δεύτερο, στη Βουλή. Το δεύτερο κομμάτι είναι στην κοινωνία των πολιτών, στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια που έχουμε εκλογές. Να ξεκινήσει από κάτω, λέτε, η συνεργασία. Εάν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε απλές προτάσεις νόμου. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την αναδιανομή μέσα στον ένφια, που είναι πολύ προοδευτική. Σας το λέω ξεκάθαρα ότι σε μια χώρα στην οποία υπάρχει συγκεντρωτικός καπιταλισμός, ο οποίος δεν διαχέει την οικονομική δραστηριότητα όπως πρέπει και δεν υπάρχουν ρυθμισμένες ανοιχτές αγορές, χρειάζεται αναδιανομή πλούτου. Άρα λοιπόν, στον ένφια χρειάζεται αναδιανομή πλούτου. Συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με αυτό, ναι ή όχι? Έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Ας έρθει να συζητήσουμε. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την έκτακτη εισφορά στις τράπεζες που προτείνουμε, για να υπάρχει μια ανάσα για την ακρίβεια, για το πλαφόν στο κέρδος του ηλεκτρικού ρεύματος, για την αναδιανομή μέσα στον ένφια, τότε πώς θα προχωρήσουμε? Εγώ είμαι ανοιχτό σε αυτές τις συνεργασίες, αλλά πρέπει τελευταίο... για να έχει αυθεντικότητα, πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι πιστεύουμε. Και νομίζω ένα από τα ζητήματα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι μπορεί να έχει ένα πολύ ιστορικό μπραντ και πολύ γερό μπραντ και πολύ δυνατές τοπικές οργανώσεις. Πάρα, το βλέπετε στην αυτοδιοίκηση. Και το ΠΑΣΟΚ πάει πάρα πολύ καλά. Συγχρόνως όμως υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά στο τι πιστεύει και τι πρεσβεύει. Το είδατε στην ισότητα στο γάμο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πιο πολλούς βουλευτές που απήχαν από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα ότι εάν λέμε για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι που θα την εκπροσωπήσουν να είναι άνθρωποι που έχουν υποστηρίξει την ισότητα στο γάμο. Ξεκάθαρα. Εκείνος, ο κ. Ανδρουλάκης, ο νέος, όποιος είναι ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, θα θέσει την ίδια προϋπόθεση. Δεν μου δώσατε όμως μια καθαρή απάντηση. Θα πει στο ένα τρίο του κόμματος του ότι δεν θα κατέβει. Πάμε με αυτοτέλεια των δύο κομμάτων ή πάμε να φτιάξουμε ένα κοινό κόμμα, μια ευρεία παράταξη. Ότι και τα δύο σενάρια
καταλήγουν σε μια ηγεσία που πρέπει να έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Επίσης, η κοινή παράταξη έχει τα ζητήματα του χρέους του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Και σέβομαι αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του πριν φτάσω εδώ, ότι όντως είχε ελάχιστους πόρους για να κάνει την καμπάνια του. Λοιπόν, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τους νέους, 17-35, αναποφάσεις τους, άνεργους συμπολίτες μας και πολύ ισχυρά ποσοστά, πάρα πολύ κοντά στην Δημοκρατία, στο λεκανοπέδιο και στις λαϊκές συνοικίες. Άρα λοιπόν, όταν έχεις νέους και λαϊκές συνοικίες, συνεχίζεις και χτίζεις. Εάν το ΠΑΣΟ και ο Ανδρουλάκης θέλουν να συμπλέψουν με την υποδομή που έχουν σε όλη την περιφέρεια, που όπως είπα φαίνεται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τότε μπορούν, αλλά πρέπει να αρχίσουν με ειλικρίνεια προγραμματικά. Με είπε επίσης lifestyle και TikToker, κάπως έτσι ναι, το υπονοούσε. Ναι, είπε σήμερα τώρα στη συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ, είπε ότι εγώ κάνω προγραμματική αντιπολίτευση, δεν είμαι TikToker. Ωραία, πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και αυτό. Το lifestyle κομμάτι, το οποίο συνειδητοποιώ ότι έχει αποθήσει πάρα πολύ κόσμο και ότι ίσως είναι και μία... Τώρα, Πρόεδρε, να είμαστε δίκαιοι, στο κομμάτι αυτό κάνατε υπερβολές. Τι εννοώ υπερβολές, για να είμαι σαφής. Ήσασταν μέρα παραμέρα, σας έβλεπα σε κάποια πρωινή ή μεσημεριανή εκπομπή να απαντάτε σε ερωτήσεις για την προσωπική ζωή ή για την περιουσία ή για την επίπλωση του καινούριου σπιτιού. Έβλεπα μάλιστα σε ορισμένες εκπομπές συναδέλφους με τα γραφικά να κάνουν και βόλτες στο νέο σπίτι. Ναι, δυστυχώς. Όλα αυτά δυστυχώς, πιστεύετε ότι ωφέλησαν το ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς τις εκλογές? Νομίζω ότι γενικά δεν τον ωφέλησαν, αλλά καταφέραμε να περάσουμε μηνύματα απέναντι στην προπαγάνδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό είμαι περήφανος. Το 28% δεν έγινε τυχαία. Έγινε επειδή περάσαμε μηνύματα. Το 28% είναι πάνω από την πρόσθεση, το άθροισμα των ποσοστών ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι δηλαδή είχε απώλειες δυνάμεων η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη μεριά όμως δεν εισπράξατε ούτε εσείς ούτε το ΠΑΣΟΚ από αυτές τις απώλειες. Αντίθετα, είχατε και εσείς απώλειες. Να απαντήσουμε σε ένα-ένα. Το μήνυμα των εκλογών, το οποίο παίρνω εγώ, είναι ότι ο ελληνικός λαός μου δίνει την ευκαιρία να είμαι και να είμαστε ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης για τη χώρα. Μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Μισό ποσοστό, από το χειρότερο που έχει πετύχει η Νέα Δημοκρατία. Για να μπορώ να εξηγήσω τις σκέψεις μου, χρειάζομαι λίγο χρόνο να απαντάω τις ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, πέρα από τις συγκλήσεις που πρέπει να γίνουν, πέρα ότι πρέπει να κερδίσουμε κόσμο από την αποχή και το κέντρο, το οποίο έχασε η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, το προεδρικό κέντρο, γιατί βλέπει και εκείνο ότι αυτή η σύμπλευση με την ακροδεξιά που έχει μέσα του ο κ. Μητσοτάκης δεν κολλάει. Πέρα από αυτό, μας λέει ο κόσμος, παιδιά σοβαρευτείτε, μην κοροϊδευόμαστε, φτιάξτε κάτι σωστό, φρέσκο, αξιοκρατικό, έτοιμο να κυβερνήσει τη χώρα. Εγώ αυτό εκλαμβάνω. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, εάν είναι να βοηθήσει το να μην απαντάω σε εκπομπές διαφορετικών ωρών στην τηλεόραση, θα το κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Να είμαι δίκαιος όμως ότι όλα αυτά τα οποία έχουν παρουσιάσει τόσους μήνες δεν τα προκάλεσα εγώ. Πρώτα εκείνοι, όπως λέτε, για τα έπλα και τα λοιπά άρχισαν. Αλλά αυτό δεν λύνει τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Είναι βαρετό για τον ελληνικό λαό και αποθητικό. Άρα εγώ δεσμεύομαι ότι προγραμματικά, που είναι αυτό που θέλει ο κ. Ανδρουλάκης, προγραμματικό λόγο, είμαι έτοιμος προγραμματικά να συγκρίνουμε τις τάσεις μας. Μάλιστα. Τις θέσεις μας. Και όσον αφορά το για το TikToker, όταν λύσουμε τα θέματα της στέγης για την νεολαία, εάν δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ να τα επικοινωνήσει στην νεολαία, θα επικοινωνήσω εγώ μέσα στο TikTok στην νεολαία και θα ξέρουν ακριβώς πώς να αξιοποιήσουν τις προτάσεις μας. Το Θεοχαρόπουλο τον διώξατε από την, από την ομάδα που έχετε στη Βουλή, δεν πρόκειται επειδή να... πρότεινε δημοψήφισμα? Όχι, καμία σχέση με αυτό. Γιατί αυτό είπε ο απεσταλμένος μας. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Περνάμε από μία περίοδο που πρέπει να υπάρχουν προσαρμογές γενικά στο κόμμα μας και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους επιστημονικούς συμβούλους που έχει για να μπορέσει να παράγει έργο κοινοβουλευτικό. Δεν σχολιάζω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό το οποίο
πραγματικά πιστεύω είναι ότι μόνο οι προτάσεις νόμου και η σωστή κοινοβουλευτική λειτουργία μέσα στην οποία θα υπάρχει διαφάνεια, προσφορά και εξωκρατία θα μπορέσει να πείσει τον λαό ότι θα, έχουμε, ότι θα είμαστε έτοιμοι για να κυβερνήσουμε τον τόπο. Και σε αυτή τη διαδικασία, αυτό που έχω ήδη πει, είναι ότι στους επόμενους μήνες θα φτιάξω μια σκιώδη κυβέρνηση για να ξέρει ο ελληνικός λαός ακριβώς ποιοι θα είναι γύρω από τον εαυτό μου όταν θα κληθούμε να κυβερνήσουμε. Τον Αλέξη... Γιατί ένας κούκος δεν φαίνεται την άνοιξη. Τον Αλέξη Τσίπρα τον φοβούνται κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, τον φοβάστε. Φοβάστε το ενδεχόμενο της πολιτικής του επιστροφής. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σημαία. Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε και μια στενοχώρια που κάλεσε τον Αλέξη Χαρίτση σήμερα. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι νιώθω, όχι? Λάθος νιώθετε. Δεν μπορεί να είστε χαρούμενος γι' αυτό. Μου είναι τελείως αδιάφορο το γεγονός ο κύριος Χαρίτσης πήγε εκεί. Το εάν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσκαλέσει το πρώην Υπουργικό του Συμβούλιο, τότε βεβαίως έχει δικαίωμα στην εκδήλωση την οποία κάνει να το προσκαλέσει. Εκείνος διαχειρίζεται το όνομά του και για μένα είναι απολύτως σεβαστό. Και εγώ θέλω να τιμήσω τα πολλά θετικά τα οποία έχει αφήσει στη χώρα. Αλλά όσον αφορά στον κύριο Χαρίτση. Αλλά και είπατε άλλους, ότι αν δοκιμάσει να επιστρέψει, εσείς θα είστε ξεκάθαρος, υποψήφιος απέναντι. Έχω πει ότι δεν θα πρόκειται ποτέ να προδώσω τον κόσμο που με έχει υποστηρίξει απέναντι σε πάρα πολύ αντίξοδες συνθήκες. Αυτός ο κόσμος απαιτεί να συνεχίσω και να έχουμε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη η οποία θα φέρει αξιοκρατία και επιτέλους μια ανάσα στον κόσμο και θα υπηρετήσει τις φιλεργατικές και φιλολαϊκές πολιτικές μας και θα έχει ξεκάθαρη στάση στην Παλαιστίνη, όπου θα αναλάβω και ανθρωπιστική πρωτοβουλία στο μέσο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά στους επισκέπτες της εκδήλωσης... Και με αυτό να κλείσουμε. Να κλείσετε, κοιτάξτε, δεν είμαι εναντίον κανενός γενικά. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι της ευθυξίας, το οποίο κάποιος πρέπει να το αναγνωρίσει. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπουργός που εφαρμόζει στην ουσία μνημονιακές απαιτήσεις και να φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια απολύτως νομιμοποιημένη δημοκρατική εκλογή για να παριστάνεις ότι είσαι πιο αληθινός, πιο αυθεντικός αριστερός από τον εκλεγμένο πρόεδρο. Απλά για μένα, ειλικρινά, ο κόσμος, για να κλείσω με αυτό, θέλει αλήθεια και αυθεντικότητα. Έχει βαρεθεί τον ξύλινο λόγο, έχει βαρεθεί τις καρέκλες, τις προσωπικές ατζέντες. Εγώ στέκομαι απέναντι σε ένα σύστημα με ταπεινοφροσύνη έτοιμος να βελτιωθώ, να συνεργαστώ. Μάλιστα. Και να εμπνεύσω. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.